Πάμε γρήγορα να καλησπέρισουμε τον Βαγγέλη Καράλη. Όμως, Βαγγέλη Καράλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα. Για πες μου, τι ακριβώς έχει γίνει με την υπόθεση του αγαπημένου μας δικηγόρου, του κυρίου Λικουρέζου, που πραγματικά έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος άλλος. Υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν εκπομπές, βγαίνουν και λένε ότι τσακώθηκε ο κύριος Λικουρέζος με την κυρία Καλογρίδη στο Κολωνάκι, ότι έγινε άγρια φασαρία μεταξύ τους. Για πες μου, τι ακριβώς είχε. Πρόκειται για το δημοσίευμα που πρώτη φορά δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Εσπρέσο και έγραψε χαρακτηριστικά ότι το βράδυ της Πέμπτης, ενώ οι δυο τους περνούσαν από την αγαπημένη τους περιοχή, το Κολωνάκι, που αλλού, η κυρία Καλογρίδη συνάντησε τυχαία κάποιες φίλες της που ήταν σε ένα κλαμπ. Οι φίλες της της είπαν να έρθει μαζί τους στο κλαμπ, αυτή με χαρά δέχτηκε. Κάτι που ο Αλέξανδρος Λικουρέζος δεν δέχτηκε, διότι δεν ήθελε να ακολουθήσει την κυρία Καλογρίδη. Τότε η Νατάσα ξέσπασε, σύμφωνα με τα δημοσίευματα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που έγινε αναπαραγωγή και έπαιξε και σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Ναι. Η Νατάσα ξέσπασε, άρχισε να φωνάζει μέσα στον δρόμο, όπως λέει το δημοσίευμα, έτσι προκαλώντας και τα βλέμματα των περαστικών. Και τελικά ο Αλέξανδρος Λικουρέζος δέχτηκε και μπήκε μέσα στο κλαμπ. Έτσι έγραψε η εφημερίδα, όπου μετά παίχτηκε και σε site και σε εκπομπές. Εμείς μιλήσαμε με το περιβάλλον του κυρίου Λικουρέζου. Και λέει, αφήστε τον ήσυχο, λέει ο ίδιος, αφήστε με ήσυχο να ζήσω τον έρωτά μου. Έχουν πέσει όλοι σαν τα κοράκια δημοσιογράφοι και πλάθουν ιστορίες για αυτό τον έρωτα, που μόνο επιστημονική φαντασία δεν είναι. Εδώ πέρα λέει ουρλιαχτά, τσίριζε λέει Καλογρίδη. Του αυτό. Φώναζε. Ότι Αλέξανδρε, φώναζε, ούρλιασε. Την άκουσε λέει το Κολωνάκι. Μόνο το Σύνταγμα δεν ακούστηκε. Κάτι που το περιβάλλον του Αλέξανδρου Λικουρέζου διαψεύδει, λέει δεν έγιναν αυτά τα πράγματα έτσι. Το να έχει έστω και μια μικρή συμμαχία να πει δύο κουβέντες δεν σημαίνει κιόλας ότι ξεκατηνιάζει, ότι μαλώνει μέσα στον δρόμο. Και ότι ουρλιάζει και τσιρίζει. Ότι αφήστε μας επιτέλους να ζήσουμε τον έρωτά μας, δύο άνθρωποι έτσι που ξεκινάμε τώρα κάτι καινούργιο μεταξύ μας. Και είναι πολύ γλυκό αυτό που λέει ο κύριος Λικουρέζος. Έτσι είναι ένας έρωτας που νομίζω όλο το Πανελλήνιο έτσι θαυμάζει και αρέσει. Καλά, μην είσαι και σίγουρος. Γιατί? Κιόλας, αλλά συνάδελφε, εντάξει. Παντρεμένος ο άνθρωπος τόσα χρόνια με τη ζωή Λάσκαρη δεν έκλεισε ένα χρόνο από το θάνατό της και λυπόμαστε όλοι γι' αυτό. Και τι να χαρούμε, ας πούμε τώρα, να χαρούμε το κύριο Λικουρέζο σε αυτή την ηλικία που θα βρεθούμε όλοι φυσικά στην ηλικία του, με μια πολύ νεότερη του η οποία. Τυχερός δεν είναι. Τυχερός είναι, οπότε εντάξει, τι παραπάνω να πούμε. Και, μάλιστα. Να και, τυχερά είναι, και τυχερά είναι αυτά που συμβαίνουν. Και τυχερά, βέβαια. Πάντως, καυγάς με ουλιαχτά και τσιρίδες στο κέντρο της Αθήνας δεν υπήρξαν. Εγώ πάντως, Φίλιππε, σε εισπάνω, εγώ τι χαίρομαι. Εγώ χαίρομαι ότι και οι δύο άνθρωποι είναι ακομπλεξάριστοι, ότι δεν τον κρύβουν τον έρωτά τους, που θα ήταν το πιο εύκολο. Έτσι. Ο κύριος Λικουρέζος είναι πασίγνωστος ποινικολόγος, η Νατάσα Καλογρίδη είναι ηθοποιός, θα μπορούσαν να κρύβονται, αλλά δεν του νοιάζει. Είναι μαζί καλά, είναι ερωτευμένοι, περνάνε καλά και το δείχνουν. Πάμε γρήγορα στο δημοσίευμα Καλαμπάκα, γιατί είχαμε